Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας έδωσε απαντήσεις για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στο πάρκιν της οδού Γερο Κωστοπούλου χθες τα ξημερώματα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην καρδιά της Πάτρας μεταξύ Ρίγα Φεραίου και Αγίου Ανδρέου. Αρχικά το κουβούκλιο φούντωσε σε κλάσματα δευτερολέπτου. Φαίνεται όμως ότι είχε προηγηθεί διάρρηξη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο δράστης ήταν νεαρός, μάλλον αλλοδαπός, ο οποίος αφού άρπαξε τα κέρματα, στη συνέχεια μετέβη σε κοντινό περίπτερο και ζήτησε να τα ανταλλάξει με χαρτονομίσματα. Εικάζεται πως ο δράστης είχε στοχοποιήσει το σημείο, περίμενε να αδειάσει από οχήματα το πάρκινγκ και ύστερα να χτυπήσει. Αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Καταστάθηκε ολοσχερό στο γραφείο όλα τα έγγραφα της εταιρείας, ενώ έλειωσε μέχρι και ο σκληρός δίσκος του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας της επιχείρησης. Από την πυρκαγιά εξεράγει και ο πυροσβεστήρας, ο οποίος υπήρχε στο γραφείο. Προφανώς, ο δράστης, αφού διέριξε το κουβούκλιο, στη συνέχεια έβαλε φωτιά για να σβήσει τα ίχνη του. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.